Προβλήματα άφησε πίσω τη η κακοκαιρία που έπληξε την Τετάρτη το μεγαλύτερο μέρο τη χώρα. Οι σφοδρέ καταιγίδε στι απογευματινέ και βραδινέ ώρε που χτύπησαν τη Βόρεια Ελλάδα προκάλεσαν διακοπέ ρεύματο και καταστροφέ σε πολλέ περιοχέ τη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στη Θάσο, η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στον απεγκλωβισμό γυναίκα από ισόγειο κατοικία στη Σκάλα Ποταμιάς. Επιπλέον δέχτηκε 6 κλήσεις για άντληση υδάτων από την ίδια περιοχή και επενέβη σε 4 περιπτώσεις. Αρκετέ καταιγίδε και στον Εύρο σημειώθηκαν τι βραδινέ ώρε. Στην Αλεξανδρούπολη η έντονη βροχόπτωση που συνοδευόταν από αρκετού κεραυνού ξεκίνησε περίπου στι 8 το βράδυ και συνεχίστηκε για περίπου 1,5 με 2 ώρε. Υπήρξαν προβλήματα λόγω συγκέντρωση υδάτων σε αρκετά σημεία τη πόλη ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε γενικό blackout στην Αλεξανδρούπολη, τη Χιλή και την ευρύτερη περιοχή με διάρκεια περίπου μία ώρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι να εγκλωβιστούν σε ασανσέρ πολυκατοικιών και να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Η βλάβη που προκλήθηκε στον υποσταθμό της ΔΕΗ είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί blackout στην Αλεξανδρούπολη το βράδυ της Τετάρτης. Λόγω ότι υπήρχε αυτή η ενημέρωση πολιτική προστασία ήμασταν από το πρωί σε αυξημένη ετοιμότητα σε... και μετά είχαμε μερική επιφυλακή. Είχαμε ετοιμάσει τα αντιληπτικά μας, τα μηχανήματά μας, τη συνεργεία μας. Περιμένουμε πλημμύρες, το χειρότερο. Όπως τα δασικά περιπολικά ήταν πλήρως ανεπτυγμένα, μήπως από κάποιο κεραυνό Έχουμε και κάποια φωτιά. Γιατί τι προάλλε στη Λευκή... είχαμε δύο πανωτές φωτιέ από τον κεραυνό, παρότι η βροχή κράτησε λίγο. Το ίδιο βράδυ στην περιοχή τη Σάββατο ένα σπίτι κάει και ολοσχερό, με το γεγονό ωστόσο να μην έχει καμία σχέση με την κακοκαιρία. Το σπίτι που κάει και μάλιστα δεν κατοικούνταν. Ωστόσο δεν είχαμε με την ίδια τη βροχή ούτε συμβάντο ούτε αντιλήσει υδάτων. Απλώ μετά τι 1 και 20 που υπήρχε ένα πρόβλημα με το ρεύμα, υπήρχαν κάποια επεγκλωβισμοί από ασασέρ Ευτυχώ λίγοι στο νουμερο τρει τρει-τέσσερι. και πιο αργά, περί τις 3 και 40 τη νύχτα, είχαμε και μία πυρκαγιά σε ένα σπίτι. Φυσικά δεν συνδέει το ένα με το άλλο. Απλώ αναφέρω ότι γενικά η μέρα ήταν γεμάτη, είχαμε την προετοιμασία, ήμασταν σε αγωνία και γενικά σε ετοιμότητα το τι, γιατί ο καιρό μεταβάλλει τη συνέχεια. Και Είχαμε αυτό το στην οικισμό του Τέρμα Άβαντο, ένα σπίτι το οποίο καίει και ολοσχερό. δέντρων και ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσει προκάλεσαν τα ισχυρά καθοδικά ρεύματα, τα οποία προηγήθηκαν τη καταιγίδα η οποία έπληξε και την Καβάλα. Το Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο Μακεδονία κατέγραψε επίση έντονα καιρικά φαινόμενα στι Σέρε και τη Λίμνο.